βγήκε σήμερα, άλλη μία εκπομπή και πάλι κοντά σας και σήμερα θα μιλήσουμε για την ιεροσύνη και για το ιερωτικό αξίωμα, για αυτό το μυστήριο το οποίο μας παρέδωσε ο Κύριός μας, ένα μυστήριο μεγάλο, ένα μυστήριο σωτήριο για όλους μας. Ελάτε να ακούσουμε την ομιλία. Είχαμε αναφέρει για το μυστήριο της ιεροσύνης, ένα εκ των 7 μυστηρίων, είναι και το μυστήριο της ιεροσύνης και συναντούμε απαρχές της ιεροσύνης ακόμη από την Παλαιά Διαθήκη, μέσα από την έξοδο, μετά την έξοδο του Αδάμ από τον Παράδεισο, έχουμε τις απαρχές του Κάιν και του Άβελ, τις θυσίες που προσφέρουν στο Θεό. Και η μεν θυσία του Κάιν δεν ήταν ευπρόσδεκτος και επήλθε η αδελφοκτονία. Έχουμε μία μορφή τελετής θυσίας. Έχουμε επίσης στην περίοδο του Νόε, που όταν έγινε αυτός ο μεγάλος κατακλυσμός, όταν μετά από απεστραγγίστησαν τα ύδατα, μόλις βγήκε, αμέσως το πρώτο που έκανε ο Νόε ήταν να φτιάξει θυσιαστήριο για να προσφέρει θυσία στον Θεό. Έχουμε επίσης τον Αβραάμ, ο οποίος πολλές φορές φαίνεται ότι είχε θυσιαστήριο και απέδιδε θυσίες στον Θεό και μία εκ των θυσιών ήταν να πάει να προσφέρει και το παιδί του όπως ο Κύριος του είχε ζητήσει. Και μάλιστα τον άφησε σε μεγάλο γύρας, κάτι το οποίο ήταν απραγματοποίητο, να φέρει εις πέρας έναν ιό, να γεννήσει γυναίκα του που ήταν και αυτή η Σάρα και αυτή μεγάλης ηλικίας, να φέρει εις πέρας μία εγκυμοσύνη και εντούτοις γέννησε ιό και αυτό που το περίμενε τόσο και τόσα χρόνια, του λέει ξαφνικά ο Κύριος, αυτό θέλω να μου το θυσιάσεις, θέλοντας να δοκιμάσει την πίστη του. Και το παίρνει λοιπόν ο Αβραάμ και το ανεβαίνει πάνω εκεί που είχε το θυσιαστήριο, φορτώνει και τα ξύλα στον Ισάκ και πηγαίνανε. Και εκεί λοιπόν εμφανίζεται ένα κρυάρι και απεφεύγει αυτή την θυσία του ιού του, αλλά δοκιμάστηκε η πίστη του ότι πραγματικά ήταν δοσμένο στον Θεό, διότι ο Θεός ενώ ήταν προς το γύρας, τον έκανε πατέρα. Και μάλιστα τον είπε ότι δεν θα είσαι Αβραάμ, αλλά Αβραάμ θα είσαι πατέρας εθνών. Και τα χρόνια περνούσαν και αυτός παιδιά δεν είχε. Γι' αυτό λοιπόν τον δοκιμάζει μέχρι και αυτήν τη στιγμή. Μετά έχουμε την δεύτερη περίοδο της ιεροσύνης, αυτά είναι στην πρώτη περίοδο, στην Παλαιά Διαθήκη, που είναι η περίοδος του Μωσαϊκού Νόμου. Στην περίοδο του Μωσαϊκού Νόμου που ακολουθεί, όλοι μας γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες και την έκθεση που έλαβε η ιεροσύνη. Η ιεροσύνη και η προφητεία, άσχετο με το ποια προηγείτο και ποια ακολουθούσε, ήταν αλληλένδετες και γι' αυτό συνέβαινε να υπάρχουν ταυτόχρονα. Και η μεν προφητεία συχνά ήταν σπάνια λόγω της αποκλήσεως των Ισραηλιτών από την ορθή λατρεία του νόμου. Η ιεροσύνη όμως ποτέ δεν σταμάτησε. Ήταν μάλιστα η πρώτη τους πάντα φροντίδα. Μετά από τις εθνικές συμφορές και τις ταλαιπωρίες να ανασυγκροτούν το ιερό και τη θυσία. Αυτή τη μέρη να διαπιστώνουμε και στην προσευχή των τριών παιδών, τον καιρό της Βαβυλωνίας Μαλωσίας, διότι δεν υπάρχει αυτόν τον καιρό ούτε άρχοντας και προφήτης και ηγούμενος, ούτε ολοκαύτωμα, ούτε θυσία, ούτε προσφορά, ούτε θυμίαμα, ούτε θυσιαστήριο να προσφέρουμε θυσία για να βρούμε έλεος σε σένα. Είναι μια προσευχή που κάνουν οι τρεις παιδες και μέσα στην προσευχή τους αναφέρουν ότι πλέον είχαν καταστραφεί ακόμα και τα ιερά και τα θυσιαστήρια και δεν έχουμε πλέον θυσιαστήριο για να σου προσφέρουμε θυσία, Κύριε. Στον Ισραήλ, η ιεροσύνη δεν περιορίστηκε μόνο στο λατρευτικό και τελετουργικό τομέα, αλλά επεκτάθηκε και στον διοικητικό και στον εθνικό τομέα. Ας θυμηθούμε τον Μωυσή, ο οποίος υπήρξε και μεσίτης μεταξύ Θεού και Εβραίων και εθνάρχης και στρατηγός και νομοθέτης, ιδιότητες που όταν άλλοι ομόφυλοι του της Λεβιτικής φυλής θέλησαν να συμμεριστούν, επιτιμήθηκαν και παιδεύτηκαν από τον Θεό, διότι νόμισαν την ιεροσύνη ανθρώπινη ιδιότητα. Αυτοί ήσαν υπέρι των Δαθάν και Αβυρών και Κορέ. Το ίδιο έπαθε και ο βασιλέας του Ισραήλ Ιωσίας, όταν επιχείρησε να προσφέρει
ο ίδιος θυσία αντί του ορισμένου από του νόμου ιερέα και έγινε αμέσως λεπρός. Ο ζήλος και η πρόνοια του Θεού και την προάσπιση της ιεροσύνης και των λειτουργιών της εκφράζεται με τα θεία λόγια «Μην αγγίζετε τους Αγίους μου και μην κάνετε τίποτα το κακό στους προφήτες μου», λέει στο πρώτο παραλυπωμένο. Η κλίση του Μωυσή, εκεί στη φλεγόμενη Βάτο, όπου χρήστηκε από τον Θεό ηγέτης και προφήτης, αποτελεί απόδειξη της θείας οικονομίας και του θείου θελήματος ότι μέσω της ιεροσύνης θα γινόταν και θα συνεχιζόταν η θεία αποκάλυψη και όλη η συγκατάβαση του Θεού και επικοινωνία με τον άνθρωπο. Οι διάδοχοι του Μωυσή, ο Ιησούς του Ναβί πρώτα και οι κριτές ύστερα, ήταν οι συνεχιστές της εφαρμογής του θείου θελήματος, το οποίο ήταν να διοικούνται οι Ισραηλίτες σαν περιούσιος λαός από τον ίδιο τον Θεό, μέσω της ιερατικής και προφητικής τάξεως. Απόδειξη η θεία δυσαρέσκεια, όταν οι Ισραηλίτες, παρά τη διαδικασία διακυβερνήσεως που καθόριζε ο Θεός, ζήτησαν βασιλέα αντί των κριτών. Και είπε ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, «Με αυτό το αίτημά τους δεν περιφρονούν εσένα, αλλά εμένα, επειδή δεν θέλουν να βασιλεύσω εγώ για αυτούς». Ήταν μια υποτίμηση λοιπόν στο πρόσωπο του Θεού. Μιλήσαμε στην προηγούμενη μας συνάντηση και για τον Μελχισεδέκ, ο οποίος είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Είναι απάτορ, αμήτορ και αγενεαλόγητος, όπως είπαμε. Είναι απάτορ, διότι δεν έχει το ανθρώπινο φύραμα. Λόγω του ανθρωπίνου φυράματος είναι απάτορ. Λόγω του θείου φυράματος είναι αμήτορ. Και δεν υπάρχει γενεαλογία. Τη δε γενεάν αυτού της διηγήσετε, λέει κάπου ο Ισαΐας. Δεν υπάρχει γενεαλογία. Έτσι ακριβώς είναι στην περίοδο του Αβραάμ. Υπάρχει ο Μελχισεδέκ, ο οποίος ήταν βασιλέας και ιερέας μαζί της Σαλήμ, της μετέπειτα Ιερουσαλήμ, ο οποίος προσέφερε θυσίες και ο οποίος, λέει, ευλόγησε τον Αβραάμ και του προσέφερε, λέει, άρτους και ίνων. Είναι ακριβώς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος, έχει την τέλεια ιεροσύνη, το τέλειο ιερατικό και προφητικό χάρισμα που είχε και ο Μελχισεδέκ και η θυσία, τα δώρα που προσέφερε στον Αβραάμ, η άρτη και ο ίνος, είναι ακριβώς αυτά που προσφέρουμε και εμείς σήμερα, άρτο και ίνο, τα οποία τα προσφέρουμε στον Θεό και μας τα ξαναεπιστρέφει ως σώμα και αίμα Του. Αυτή είναι η τέλεια ιεροσύνη, όπου και της ιεροσύνης αυτού καίστε τέλος. Μιλήσαμε ότι από τα αρχαία χρόνια ακόμη, από τις πρώτες καταβολές, ο Ισραηλιτικός λαός είχε τους ιερείς του, είχε τα θυσιαστήριά του, όμως ήρθε ο καιρός που το 70 μετά Χριστό, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Τίτο, έκανε εκστρατεία στην γη του Ισραήλ και κατέστρεψε τα πάντα. Δεν είχε αφήσει λίθον επί λίθον. Και μάλιστα λένε κάποιοι ερμηνευτές και ιστορικοί της εποχής εκείνης, ο Ιώσυπος, ότι μέχρι και αλάτι έριξε για να μην φυτρώνει τίποτα. Τέτοια μεγάλη καταστροφή επανέφερε στο λαό του Ισραήλ, επέφερε. Εκτός τούτου, καταστράφηκε και ο ναός του Σολομώντα. Αυτό το μεγάλο οικοδόμημα το οποίο το είχαν αφιερώσει στον Θεό για να τελούν τις λατρείες και τις θυσίες τους. Καταστρέφοντας λοιπόν τον ναό του Σολομώντα, καταστράφηκαν και όλα τα κοιτάπια και οι πυργαμινές που υπήρχαν μέσα με όλα τα γενεολογικά δέντρα. Η γενιά όπου αναλάμβανε να ιερατεύει πάντοτε ήταν η Λεβιτική γενιά. Και μάλιστα υπάρχουν στην Πεντάτευχο, στα πρώτα βιβλία που έγραψε ο Μωυσής της Παλαιάς Διαθήκης, ολόκληρες έτσι προτροπές και παραγγέλματα στο Λεβιτικό και το πώς πρέπει να είναι ο ιερέας, τι είναι ο ιερέας, πώς αναπέμπει θυσίες και πάρα πολλές έτσι αναφορές περί της λατρείας και το πώς πρέπει να προσέρχονται οι πιστοί. Και βλέπουμε ότι χάνεται και η Λεβιτική γενιά, με αποτέλεσμα να μην έχουν ιεροσύνη. Και τούτη τη στιγμή που μιλούμε, οι Εβραίοι δεν έχουν ιερείς. Δεν τελούν θυσίες, δεν έχουν καμία έτσι προσφορά
στον ίδιο τον Κύριο. Και το θέμα είναι το εξής, ότι εφόσον χάθηκε η Λεβιτική γενιά, κανένας άλλος δεν έχει την ευλογία από τον Θεό να αναλάβει, κατά τους Εβραίους, να αναλάβει να έχει το ιερατικό χάρισμα και αξίωμα. Με αποτέλεσμα, αυτό το οποίο έχουν είναι οι λεγόμενοι ραβίνοι, οι οποίοι είναι οι διδάσκαλοι. Οι ραβίνοι είναι απλά διδάσκαλοι. Μαζεύονται κάθε Σάββατο στη συναγωγή, παίρνουν το νόμο, τον Ισαΐα, τους προφήτες, διαβάζουν ένα χωρίο, ένα κείμενο και ανάλογα με την δυνότητα που έχει την διδακτική, κάνει ένα σχετικό κήρυγμα. Ακούνε το κήρυγμα, ενδεχομένως έχουν και κάποιες ερωτοαποκρίσεις και ο καθένας πηγαίνει πάλι στο σπίτι του τιμώντας την ημέρα του Σαββάτου. Δεν έχουν το δικαίωμα να τελέσει κανένας μα κανένας θυσία. Στην Ιεμένη ήταν κάποιοι Εβραίοι που ζουν εκεί, οι οποίοι εξεδήλωσαν την επιθυμία και την θέληση, λέγοντας ότι ψάχνοντας τα γενεολογικά τους δέντρα, ότι αυτοί προέρχονται, λέει, από τη Λεβιτική γενιά. Και άρα, λέει, πρέπει να ξαναγίνουν αυτοί οι ιερείς και να αρχίσουν να τελούν θυσίες. Επαναστάτησαν όμως οι άλλοι Εβραίοι, οι οποίοι λένε και πώς γνωρίζετε, λέει, ότι είστε από τη Λεβιτική γενιά, γιατί είχαν καταστραφεί όλα αυτά. Με αποτέλεσμα δεν θα είναι ευάρεστη η θυσία κλπ. Με αποτέλεσμα δεν μπήκαν σε αυτό το εγχείρημα να έχουν ιερείς. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός από την φυλή του Ιούδα, έτσι, γίνεται ο ιερεύς δίδοντας θυσία τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι το τέλειο σφάγιο, είναι ο θήτης και το θύμα. Και της ιεροσύνης αυτού και έστε τέλος. Της ιεροσύνης αυτού όλοι δεν θα υπάρχει τέλος. Και το βλέπουμε αυτό μέχρι και σήμερα. Ο Κύριος τέλεσε το μυστικό δείπνο, μας άφησε τα αντίτυπα του μυστηρίου, τον άρτο και το ίνο, και κατ' επέκταση το σώμα του και το αίμα του, λάβετε, φάγετε τούτο εσύ το σώμα μου, πείτε εξ αυτού πάντες, έτσι ακριβώς. Το παρέδωσε στους μαθητές και κατ' επέκταση λάβετε πνεύμα Άγιον που έδωσε στους μαθητές του και οι μαθητές όταν μετά την Πεντηκοστή βγήκανε στο κήρυγμα, όταν συναντιόντουσαν, είχαν, λέει, οδές πνευματικές, στελούσαν, λέει, την Θεία Ευχαριστία και άκουγαν το κήρυγμα. Έτσι ήταν τα πρώτα, έτσι, αποστολικά χρόνια. Σιγά σιγά, αναπτύσσοντας το διδακτικό κάλεσμα, άρχισαν να εμφανίζονται και άλλοι σε άλλες πόλεις, οι πρώτοι μαθητές, με αποτέλεσμα έπρεπε κάποιος να μένει να τους επιμένει. Και έτσι έθεταν τα χέρια τους, λέει, και άφηναν πρεσβυτέρους και επισκόπους σε κάθε περιοχή για να διδάσκουν και να τελούν τη θυσία στον Κύριό μας. Ο Απόστολος Παύλος σε επιστολές του χαρακτηριστικά φαίνεται τη μέριμνα που έχει για τις πρώτες εκκλησίες τις οποίες δημιουργεί και μάλιστα έχει τέτοια μέρημνα και αγωνία που ακόμα ενώ ήταν φυλακισμένος στην Ρώμη αποστέλει οι επιστολές και άλλους τους επενεί για την διαγωγή τους, για την πνευματική τους πρόοδο, άλλους τους επιπλήττει, άλλους με διάφορους τρόπους προσπαθεί να τους παιδαγωγήσει για να βρίσκονται και να πορεύονται κατά Θεόν. Μάλιστα έχει στην προς Τιμόθεον και προς την προστήκτον επιστολή, αναφέρει χαρακτηριστικά εκεί το πώς πρέπει να είναι ο επίσκοπος και ο πρεσβύτερος. Βέβαια δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ πρεσβυτέρου και επισκόπου, είναι ακριβώς λίγο συγκεχημένες οι έννοιες στην Καινή Διαθήκη, ότι πρέπει να είναι, λέει, ο επίσκοπος κύριος μιας γυναικός και πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος πρέπει να έχει παιδιά που να είναι συνετά, να μην είναι μέθυσος, να μην είναι οργύλος, να είναι φιλόξενος, να είναι επιοικής προς πάντας, να είναι διδακτικός και λέει έτσι τις προτροπές προς τον ιερέα και το πώς πρέπει να είναι. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η ιεροσύνη του Χριστού δεν έχει τελειώσει αλλά συνεχίζεται στους αιώνες και έφτασε μέχρι τις μέρες μας. Και με το μυστήριο της χειροτονίας, το οποίο μας άφησε αυτός ο ίδιος ο Κύριος, θέτονται οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι
στο ιερό θυσιαστήριο για να πέμπουν αυτοί θεσίες και οικεσίες του πανεκκλήρμωνα Θεού. Η ιεροσύνη πρωτίστως είναι του Χριστού. Δεν είναι ούτε του Παπαθανάση, ούτε του Παπαγιάννη, ούτε του καθενός ιερέα. Ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος τον οποίο η κοινότητα τον εξέλεξε και τον έδωσε στον επίσκοπο και του είπε ότι ξέρεις, εμείς αυτό τον θέλουμε να προεδρεύει τη συνάξεως. Να είναι ο ιερέας μας, να είναι αυτός ο οποίος θα αναπέμπει τις θυσίες, τη Θεία Ευχαριστία πρωτίστως, θα μας βαφτίζει, θα τελεί όλα τα μυστήρια και θα μας μνημονεύει στην Ιερά Πρόθεση και θα προεδρεύει τη συνάξεως. Έτσι ακριβώς γίνονταν οι πρώτες χειροτονίες, όπου η κοινότητα εκκλησιαστική εξέλεγε κάποιον, τον έδιναν στον επίσκοπο να τον χειροτονήσει και το άξιο στο οποίο αναφωνούμε ήταν ερώτηση. Έβγαινε ο επίσκοπος και έλεγε «Άξιος» και από κάτω αποκρίνονταν μάλλον αν είναι άξιος, φώναζαν δυνατά ή αν υπήρχε κάποια αντίρρηση και ήταν ανάξιος για κάποιον ενδεχομένως, έπρεπε να πάει εκεί μπροστά στην Σολέα και να πει τον λόγο γιατί τον κρίνει αυτός ανάξιο. Και αν ήταν λόγος ο οποίος δεν έπρεπε να τον χειροτονήσει, δεν προέβαινε στην χειροτονία. Ή πολλές φορές μπορεί να ήταν απολελειμμένη η χειροτονία. Διότι προτού την αναφώνηση του άξιος, ήδη όλοι γονατίζουμε, αν το έχετε παρατηρήσει, και εκεί θέτει τα χέρια του επίσκοπος στον ιερέα, είτε στον διάκονο, και ήδη τον χειροτονεί. Και λέει τον υποδιάκονο εις διάκονον, ή τον διάκονο εις πρεσβύτερον. Ήδη το Άγιο Πνεύμα κατήλθε. Εάν όμως υπάρχει κάποια κατάσταση που είναι μεμπτή η όλη διαγωγή αυτού του προσώπου, τότε ναι μεν έλαβε την ιεροσύνη, αλλά λέγεται απολελειμμένη αυτή η ιεροσύνη. Γι' αυτό λοιπόν είναι ερώτηση προς το ποίμνιο, είναι άξιος? Και φωνάζει ο λαός από κάτω άξιος. Δεν είναι ένας πανηγυρισμός ότι τον βρήκαμε άξιο γιατί δεν το κραυγάζουμε? Και της ιεροσύνης λοιπόν αυτού ουκέστε τέλος. Πράγματι, η ιεροσύνη βρίσκεται ως ένα μυστήριο μεγάλο, το οποίο μας το άφησε εδώ ο Κύριος και μάλιστα από τα πρώτα χρόνια έχουμε τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης, του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου. Κατά τον Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ήταν εκείνο το παιδάκι το οποίο όταν ο Κύριος ξεκουράζονταν και πήγανε πολλά παιδάκια μαζί και οι μαθητές τα διώχνανε γιατί κάμεναν θόρυβο και έπρεπε ο διδάσκαλος να ξεκουραστεί, σηκώνεται ο Κύριος και λέει αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα, άφετε τα παιδιά, έρχεστε προς με. Και τότε λοιπόν, ενώ είχε μια συνομιλία με τους μαθητές το ποιος πρέπει να είναι πρώτος, παίρνει λοιπόν ένα παιδάκι, το θέτει έτσι ψηλά σε μια πέτρα ο Κύριος και λέει ποιος θέλει να είναι πρώτος, έστε πάντων διάκονος και ο καθένας πρέπει σαν ένα παιδί, πρέπει να γίνει σαν αυτά τα παιδιά και έτσι ακριβώς να ζητάτε την Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το παιδάκι λοιπόν ήταν ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο μετέπειτα επίσκοπος Αντιοχίας και μάρτυρας της Εκκλησίας μας. Αυτός λοιπόν ο Άγιος λέει ότι ο επίσκοπος είναι ο εις τόπον και εις τύπον Χριστού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι και το ιερατικό και το διδακτικό, το προφητικό δηλαδή, και το βασιλικό αξίωμα, το ποιμαντικό, το έχει ο επίσκοπος. Ο επίσκοπος έχει και τα τρία αξιώματα, τα οποία είχε ο Μελχισεδέκ, που είναι εις τύπον της ιεροσύνης του Χριστού, όπως το είχε και ο ίδιος ο Κύριος. Είχε και τα τρία αυτά αξιώματα, και το βασιλικό, και το προφητικό, και το ιερατικό.
αξιώματα τα έχει ο επίσκοπος, με αποτέλεσμα αυτός έχει και την μέριμνα και την ευθύνη, την ποιμαντική, να χειροτονεί τους διακόνους και τους πρεσβυτέρους. Ο μεν διάκονος είναι ο πρώτος βαθμός της ιεροσύνης και είναι αυτός ο οποίος έχει ως μέριμνα να διακονεί μέσα στον ιερό ναό, να συλλέγει τους άρτους και να τους θέτει στην πρόθεση ποιοι είναι κατάλληλοι να προσφερθούν στην θυσία, τον ίνο, αν είναι καλός ο ίνος ή γλυκός ή ανάλογα, μην έχει ξυνήσει, μην έχει χαλάσει. Αυτή ήταν η διακονία στην πρώτη εκκλησία και κατ' επέκταση ήταν η διακονία μέσα στην κοινότητα, την εκκλησιαστική, αλλά ακόμα από τις πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε τους πρώτους διακόνους που εξέλεξαν οι μαθητές, τους 7 διακόνους, και ένας εξ αυτών ήταν και ο πρωτομάρτυρας ο Στέφανος, ήταν να διακονούν τραπέζας, να διακονούν, λέει, τα τραπέζια, τις πρώτες αγάπες που είχαν για να συτίζονται οι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί που τα είχαν όλα κοινά, τα πάντα κοινά, και κατά δεύτερον λόγο οι χείρες, οι οποίες ήταν έτσι πιο ανήμπορες οικονομικά. Και ενώ υπήρχαν, λέει, κάποιες διχοστασίες μεταξύ των Ελληνιστών και των Εβραίων, ότι οι χείρες τους παραγκονίζονται και δεν έπαιρναν, φαίνεται, τα ανάλογα τρόφιμα, με αποτέλεσμα εξέλεξαν οι μαθητές, οι Απόστολοι μάλλον, είπαν ότι δεν θα αφήσουμε το κήρυγμα να διακονούμε τραπέζια. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να στρώνουμε τραπέζια και να μοιράζουμε το φαγητό. Γι' αυτό λοιπόν ας εκλέξουμε 7 άνδρες πλήρης πνεύματος Αγίου για να διακονούν στα τραπέζια. Και έτσι ξεκίνησαν την διακονία τους να διακονούν τα τραπέζια και κατ' επέκταση κάποιοι είχαν και το χάρισμα του λόγου, όπως ο Απόστολος και πρωτομάρτης Στέφανος, ο οποίος είχε και αυτό το χάρισμα στο να κηρύττει τον λόγο του Κυρίου. Οι διάκονοι λοιπόν μετά στην πρώτη κοινότητα, εκτός από τα τραπέζια τα οποία σιγά σιγά εξέλιπαν, ήταν να διακονούν το λαό του Θεού, να διακονούν τον πρεσβύτερο που βρίσκεται μέσα στην ενορία και να μεταφέρουν την Θεία Κοινωνία σε διάφορες καταστάσεις πιστών, οι οποίοι ήταν ανήμποροι ή ήταν ασθενείς ή ήταν τιμωθάνατοι. Και τότε δεν ήταν οι κοινότητες τόσο κοντά, όπως στη δική μας την περιοχή που μεταφέρεσαι αμέσως. Εκεί έπρεπε είτε να ανέβει σε κάποιο υποζύγιο, σε κάποιο μουλάρι, σε κάποιο γαϊδουράκι και να κάνεις χιλιόμετρα και ενδεχομένως να μείνεις και κάπου σε κάποιο χάνιο το βράδυ ή να μείνεις και σε κάποιο σπίτι ενδεχομένως, ή με τα πόδια. Δεν ήταν εύκολη η μετάβαση. Με αποτέλεσμα έπρεπε να έχει αυτή την ασφάλεια στα τίμια δώρα που μετέφερε για να μεταφέρει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, τα άχραντα μυστήρια, στον πάσχοντα αδελφό, στον ανήμπορο αδελφό, στον ετοιμοθάνατο αδελφό, ο οποίος είχε ανάγκη. Αυτή ήταν η πρώτη διακονία. Σήμερα βέβαια ο διάκονος είναι λειτουργικό πιο πολύ, ασχολείται πιο πολύ με τα λειτουργικά, βρίσκεται μέσα στο ναό, διακονεί τον πρεσβύτερο, διακονεί τον επίσκοπο και είναι το στολίδι της εκκλησίας, αν είναι και καλήφωνος και αν έχει έτσι μια ευπρέπεια μέσα στα του Αγίου Βήματος, να φροντίζει να είναι καθαρά τα σκεύη του ναού και όλη αυτή την εφταξία που χρειάζεται. Εξάλλου υπάρχει και ευχή, την οποία διαβάζει ο επίσκοπος και ο πρεσβύτερος κατά την Θεία Λειτουργία και στην δική πρωτού ψάλλουμε το τες πρεσβείες της Θεοτόκου, που λέει ότι αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με την ευπρέπεια του ναού, αγίασον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήχου σου. Και μάλιστα προτού το διευχών πάλι, όταν βγαίνει στην εικόνα του Κυρίου, ο ιερέας που λέει ευλογώντος, ευλογούντα σε Κύριε, λέει αυτή την ευχή, πάλι εκεί προς το τέλος η ευχή λέει αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Έτσι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή αυτός ο οποίος φροντίζει να τα βρίσκουμε όλα στην εντέλεια μέσα στο ναό, και όποιοι είναι αυτοί οι οποίοι υπηρετούν και διακονούν,
να αγιαστούν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι ευχή της Εκκλησίας που τη λέμε δύο φορές μέσα στην Θεία Ευχαριστία, και στην αρχή και στο τέλος. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτή λοιπόν είναι η διακονία την οποία έχουν οι διάκονοι. Ο διάκονος βέβαια δεν μπορεί να τελέσει κανένα μυστήριο, πάντοτε είναι βοηθός του πρεσβυτέρου και του επισκόπου. Ακόμη δεν μπορεί να ευλογήσει, δεν έχει το χάρισμα της ευλογίας, ούτε επίσης ευλογεί τα άμφια του για να τα φορέσει. Πρέπει να τα έχει διπλωμένα και να πάει και στον επίσκοπο και στον πρεσβύτερο και να πει ευλόγησον δέστο το στιχάριο συν το ωραρίο, και να πάρει την ευχή, και τότε μόνο ενδύεται και μπαίνει μέσα στην Θεία Ευχαριστία ή σε όποια άλλη τελετή υπάρχει. Έχουμε όμως, είπαμε, τον επίσκοπο, ο οποίος φέρει την τριπλή ιδιότητα με τα αξιώματα, το προφητικό, που είναι το κηρυκτικό ή διδακτικό, είναι το ιερατικό που προσφέρει τις θυσίες και τα μυστήρια όλα, αλλά και το βασιλικό που είναι το ποιμαντικό. Στην ουσία, ποιμένας σε κάθε περιοχή είναι ο επίσκοπος. Ο ιερέας δεν είναι ποιμένας, δεν είναι ποίμνιο, αλλά είναι διατεταγμένος στο όνομα του επισκόπου να τελεί τα μυστήρια που πρέπει να τελέσει. Την Θεία Ευχαριστία, την βάπτιση, τον γάμο, το χρίσμα και το μυστήριο της εξομολογήσεως και το κήρυγμα, αυτά είναι πάλι κομμάτια του επισκόπου. Ο επίσκοπος αναθέτει σε κάποιον είτε να κηρύττει είτε να εξομολογεί. Γιατί από αυτόν προέρχονται αυτά τα αξιώματα, δεν είναι του πρεσβυτέρου. Έτσι λοιπόν υπάρχει και ειδική τελετή όπου καθίσταται κάποιος πνευματικός. Από μόνος του δεν μπορεί ένας ιερέας να γίνει πνευματικός ή εξομολόγος. Πρέπει να έχει την άδεια πρώτον από τον επίσκοπο, όπου του δίδεται και ένα ενταλτήριο γράμμα που λέει ότι σε καθιστούμε πνευματικό της Ιεράς μας Μητροπόλεως και πρέπει να έχεις αυτά και αυτά τα προσόντα, το πώς θα πας να εξομολογείς, και το αναθέτει ένα συγκεκριμένο ποίμνιο, κάποιες κοινότητες ή κάποια περιοχή που εξομολογείς μόνο εκεί. Γιατί σας είπα ακριβώς ότι αυτά απορρέουν από τον ίδιο τον επίσκοπο. Έτσι λοιπόν, κήρυκες δεν είναι όλοι και πνευματικοί δεν είναι όλοι. Και κατ' επέκταση, ο πρεσβύτερος δεν μπορεί να τελέσει το μυστήριο της ιεροσύνης και την ακολουθία των εγγενείων. Και αυτό γιατί ο επίσκοπος εκεί θέτει την σφραγίδα του. Και στον ναό, όπου θα βάλει τα αρχικά του, αλλά και στον πρεσβύτερο, τον οποίον αυτός θα επικαλεστεί το Πνεύμα το Άγιο να κατέλθει και να ενισχύσει και να ενδυναμώσει τον προσφερόμενο στο ιερατικό αξίωμα, είτε του πρώτου βαθμού, είτε του δευτέρου βαθμού, είτε του διακόνου, είτε του πρεσβυτέρου. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο μυστήριο, το οποίο διακονείται μέχρι τις ημέρες μας, που είναι το μυστήριο του ίδιου του Κυρίου. Η ιεροσύνη, είπαμε, είναι του Κυρίου και δεν είναι κανενός που φέρει την ιεροσύνη. Δηλαδή, εάν κάποιος κληρικός, που πολλές φορές ακούμε διάφορα και σκανδαλιζόμαστε και λέμε «Μα δεν επιτρέπεται, ήταν και, είναι και ιερέας κλπ. Μπορεί να είναι μέθυσος, να είναι ορχήλος, μπορεί να είναι κλέφτης, πόσα τέτοια ακούμε καθημερινά». Το θέμα είναι ότι η ιεροσύνη είναι αδιάφθορος πάνω του. Αυτός μπορεί να είναι ότι είναι. Αυτός θα λογοδοτήσει για τον εαυτό του, θα λογοδοτήσει. Η ιεροσύνη όμως είναι του Χριστού και δεν διαφθείρεται. Απλώς αυτός θα δώσει λόγο, διότι τον αξίωσε ο Κύριος να φέρει την ιεροσύνη, να είναι στην ουσία το όχημα της Θείας Χάριτος, αλλά αυτός αντί να τη φέρει αξίως, ήταν ανάξιος να φέρει αυτήν την χάρη που του δόθηκε από τον ίδιο τον Κύριο. Σας είπα και την προηγούμενη φορά ότι πίσω στην πλάτη του ιερέας έχει έναν σταυρό όπου ονομάζεται Πόλος. Το ίδιο και ο αρχιερέας, ο επίσκοπος, έχει και αυτός ένα σταυρό που λέγεται Πόλος. Πόλος είναι η πλάτη του μικρού πουλαριού. Ο επιπόλου όλου καθεστής που ψάλλουμε τη Βαϊοφόρο
ήταν η πλάτη που έκατσε ο Κύριος στο γαϊδουράκι για να μπει μέσα στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Έτσι ακριβώς ο κάθε ιερέας και ο κάθε επίσκοπος είναι το γαϊδουράκι, εντός εισαγωγικών, είναι το όχημα της Θείας Χάριτος, όπου πάνω του κάθεται ο Κύριος και πορεύεται μέσα στον κόσμο. Και αγιάζει αυτόν τον κόσμο, προσλαμβάνει τον κόσμο και τον εξαγιάζει. Αυτό είναι το μυστήριο της ιεροσύνης. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, ένας Ρουμάνος ιερέας το έγραψε, από την 25η ώρα στην αιώνια ώρα, όπου ήταν ο πατέρας του ιερέας στη Ρουμανία, φτώχεια βέβαια πάρα πολύ μεγάλη, όπως και τώρα έχουν φτώχεια στη Ρουμανία, και αναφέρει τον πατέρα του πώς τον θυμάται, να ανεβαίνει, λέει, σε ένα γαϊδουράκι, να πηγαίνει μέσα στη νύχτα, να βρέχει και να έχει μια ομπρέλα για να πηγαίνει, λέει, στο διπλανό χωριό για να κοινωνήσει κάποιον που ήταν άρρωστος ή κάποιος που ήταν τιμωθάνατος. Ο πατέρας μου, λέει, που χαμογελούσε, λέει, και δεν είχε καθόλου δόντια, αλλά έβλεπε, λέει, την χάρη, λέει, στο πρόσωπό του. Ήταν πραγματικά το όχημα της Θείας Χάριτος. Ήταν αυτός όπου ο Κύριος κάθονταν πάνω του και πήγαινε και επισκέπτονταν όλους τους βαπτισμένους. Αυτό είναι το μεγαλείο της ιεροσύνης. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι οι παλαιότεροι, όταν περνούσε ο ιερέας, σηκώνονταν όρθιοι. Και μεγάλης ηλικίας άνθρωποι. Και οι γιαγιάδες μεγάλες. Με προβλήματα ενδεχομένως και κινητικά, και βλέπεις να σηκώνονται. Δεν σηκώνονται γιατί σέβονται τον συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά την ιεροσύνη. Διότι αυτό που περάει μπροστά είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος. Και στο σημείο αυτό ελάτε να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από την χειροτονία εις διάκονων του πατρός Μακαρίου και τις παρενέσεις τις οποίες του δίδει ο Μητροπολίτης Κοζάνης, κύριος Παύλος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα εισέρχεσαι όχι απλώς στο Άγιο Βήμα, γιατί δεξιά και αριστερά μπορούν να μπουν οι άνθρωποι για να διακονήσουν, αλλά θα μπεις στο Κυρίως Άγιο Βήμα και θα σταθείς κατενόφιον της Αγίας Τραπέζης, που είναι η μυστική τράπεζα που τελεσιουργείται το φάρμακο της ζωής και σωτηρίας η Θεία Κοινωνία. Και όχι μόνο, αλλά το που συμβολίζει και το ζωηφόρο και ζωοδόχο τάφο του Κυρίου. Όλα αυτά που είπα πρέπει να είναι και δικά σου βιώματα και δικό σου παράδειγμα. Περισσότερες φορές το παράδειγμα διδάσκει τους ανθρώπους και όχι τα πολλά λόγια. Έτσι λοιπόν σημείωσε τα αυτά όλα μέσα. Να διδάσκει στους ανθρώπους αγάπη, θυσιαστική. Την κουράσου προχθές, ήκουσα στα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας και θα ιδρυστείς και θα διωχθείς και θα συκοφαντηθείς από τους ανθρώπους του κόσμου του. Εσύ όμως, λέγει, πρέπει να είσαι πέτρα υπομονής. Σε πικραίνουν αυτοί, εσύ να τους προσφέρεις χαρά. Σε δηλητηριάζουν αυτοί, εσύ να τους προσφέρεις μέλη. Ό,τι το ωραιότερο και ό,τι το γλυκύτερο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Όλα αυτά. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται μετάνοια και εξομολόγηση. Αλλά πάνω απ' όλα εμείς σαν κληρικοί να μπορέσουμε, όσοι καταδέχονται, να περάσουν στους ανθρώπους ποια είναι η προέλευσή τους και ποιος είναι ο προορισμός τους. Βγήκαμε από το Θεό και ο προορισμός μας είναι ο ουρανός.
είναι ο Θεός, είναι η αγκαλιά, είναι ο παράδεισός Του, είναι η αιωνιότητα, η συμβασιλεία Του. Εύχομαι ο Θεός να σε σκεπάσει και δια της συνεχούς και αγιαλίκη προσευχής μου να διδάσεις τους ανθρώπους και νυν ήσελθε εις την χαρά του Κυρίου σου. Και έστε τέλος και πράγματι η ιεροσύνη είναι αυτό το μυστήριο που μας άφησε ο Κύριος μας, μας χάρισε την δική Του ιερατική ιδιότητα και χάρη για να πορεύεται και να βρίσκεται ανάμεσά μας και να μας χορηγεί όλα τα υπερκόσμια αγαθά Του και πρωτίστως να μας χορηγεί αυτό το σώμα Του και το αίμα Του και να μας κάνει μετόχους της Βασιλείας των Ουρανών. Χαίρετε.